παραδρομής είχαν πάει μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο και προσετέθη τώρα στο τοπογραφικό το οποίο προσκομίζεται, που είχε προσκομιστεί στη διαβούλευση και είχε... Παραδρομής δεν έχει στείλει αυτό... Ναι, υπάρχει μια διαφοροποίηση, πολύ μικρή, θα τη δείτε, στο τοπογραφικό. Πήρατε ένα δύο τελευταίο αυτό που είναι γραμμένο από την υπηρεσία. Η διαφορά είναι ότι παραμένουν ακριβώς οι θέσεις αυτές που είναι. Απλά με μία μετακίνηση χωρική επί της οδού Φωτίου Κοντογλου, λίγο, δημιουργείται στη μέση περίπου της οδού μία αδίωδος για ένα κατάστημα με τέντες του Παντερμαράκη. Και μια μικρότερη, ακόμα μικρότερη δίωδος από την άλλη πλευρά, λίγο πιο κάτω, σε ένα κατάστημα το οποίο λειτουργεί εκεί που κουτάει φουτά, νεκταρία, σπαθάρου, νομίζω κτλ. Είναι δηλαδή μια διευκόλυνση των συγκεκριμένων καταστημάτων. Βεβαίως, να σημειώσω ότι στο νόμο γενικότερα και σε όλες τις αποφάσεις κανονιστικές των λαϊκών που υπάρχουν στις διάφορες πόλεις, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να αφήνει. Δηλαδή υποχρεωμένος να αφήνει δίωδο σε καταστήματα που είναι εκεί ντε και καλά ή συγκεκριμένων διαστάσεων. Γιατί η λαϊκή έχει την έννοια της προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας για μικρό χρονικό διάστημα, μια φορά την εβδομάδα και θεωρείται μια αποδεκτή όχληση. Έτσι. Όμως, για λόγους, επειδή θέλουμε να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να όλοι να είναι όσο γίνεται ικανοποιημένοι, επειδή υπήρχε και περιθώριο να συμβεί και να γίνει, κάναμε αυτές τις δυο μικρές αλλαγές. Δηλαδή, αν δείτε η διαφορά από αυτό που είναι διαβούλευση, είναι ότι ανοίξαμε δύο μικρές δίωδοι εκεί πέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο, έτσι. Αυτοκίνητα μέσα από τις λαϊκές, τις ώρες που λειτουργούν, απαγορεύονται ούτως ή άλλως από τον νόμο, επιτρέπονται μόνο ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά σε περίπτωση ανάγκης. Οπότε εκεί τι γίνεται, φεύγει ο κόσμος, ανοίγει δίωδος, περνάνε, είναι κάτι διαφορετικό. Εάν φύγει ο κόσμος σε περίπτωση ανάγκης, έχει χώρο. Έχει προβλεφθεί πάνω από 3,5 μέτρα το άνοιγμα για να περάσει ένα όχημα ανάγκης. Αλλά αυτό είναι μόνο περίπτωση ανάγκης, όχι για να διέρχεται την ώρα που ψωνίζουμε. Ας πούμε, στις λαϊκές, ξαναλέμε, δεν στις οριοθετημένες, γι' αυτό. Αυτή είναι η έννοια της οριοθέτησης. Οι συντεταγμένες λαϊκές έχουν αυτή την έννοια. Ότι σε αυτή την περιοχή δεν διέρχονται οχήματα και διέρχονται οι πεζοί. Διασφαλίζεται όμως αυτό, παράδειγμα. Πάντα διασφαλίζεται για λόγους φωτιάς, ανάγκης, υγείας κλπ. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Αυτό το συγκεκριμένο τοπογραφικό θα σταλεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει σταλεί ως αυτή η επανάληψη και είναι αυτό το οποίο συζητάμε και όχι το άλλο διαβούλευση. Που είναι, είπαμε, 95% το ίδιο, διαφέρει μόνο σε αυτό. Η λογική παραμένει η ίδια, δηλαδή το μεγάλο κομμάτι των εμπόρων ειδών, βιομηχανικών ειδών και άλλων ειδών, πλην των ειδών παραγωγής, αγροτικής παραγωγής, μπαίνουν μέσα στα ΚΧ 293, 294 και στη μια πλευρά του δρόμου της Οδού Υγείας. Και όλος ο κάθετος δρόμος που ονομάζεται Οδός Φωτίου Κόντογλου, Φώτη Κόντογλου, αναπτύσσονται όλοι οι παραγωγοί ή οι έμποροι ειδών παραγωγής.